τα λοιπά και τα λοιπά. Ο μόνος τρόπος για να βρεθεί μία λύση σε αυτό το θέμα και να μην τρενάρουμε και να μην ξαναζήσουμε το καλοκαίρι του 2015 και τις εντάσεις, γιατί αυτό το καταλαβαίνουν και πάρα πολλοί στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα είναι το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, φυλάσσει τα ευρωπαϊκά σύνορα, έχει δίπλα της τον Ερντογάν, αντιμετωπίζει το προσφυγικό, έχουμε και την πρόσθετη αβεβαιότητα που λέγεται Τραμπ, και δεν είναι συμφέρον για κανέναν να ξανακυλήσει η ρίζα της κρίσης, η ρίζα της κρίσης του βουνού. Επομένως, ακούστε, ακούστε, για να δίνουμε και διεξόδους. Η περιοχή στην οποία μπορεί να βρεθεί η συμφωνία είναι, σας είπα, να περιγράψει με σαφήνεια η κάθε πλευρά τι θα κάνει αν. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί θα γίνει με... Γιατί αφήστε, το είδατε χθες. Σας... Πέστε μου, τόσο καιρό τις λέτε. Και ο ένας σαφέστατος είναι. Αντιδικείτε μαζί μου ή με ρωτάτε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Ναι. Το ξαναλέω. Γιατί όλοι μιλάμε τώρα και σε αυτούς που μας ακούν. Λοιπόν, οι δανειστές οφείλουν να περιγράψουν από τώρα με σαφήνεια τι θα γίνει μετά το 18. Θα τελειώσουμε με τα μνημόνια, γιατί κανείς δεν θέλει τέταρτο μνημόνιο. Ούτε οι δανειστές ούτε εμείς. Τι θα γίνει με τον κόφτη χρέους, πώς θα συγκεκριμενοποιηθεί, αν εμείς είμαστε εντάξει στην επίτευξη των στόχων για πλεονάσματα κτλ. Που εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο. Εκεί η καθυστέρηση και η αδυναμία να δεσμευτούν στο τι θα γίνει τότε και τι θα κάνουν είναι ότι έχουν μια διαφορά μεταξύ τους. Σωστά. Και σε ό,τι αφορά εμάς, ναι, εμείς ναι, μπορούμε να περιγράψουμε με σαφήνεια τι θα γίνει αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας, περιγράφοντας με αυτόν τον δημοσιονομικό μηχανισμό προσαρμογής. Δεν το έχουμε κάνει αυτό εμείς. Για το μετά το 18, ναι, όχι. Το έχουμε αφού κάνει, έχουμε για ένα χρόνο, το έχουμε, ένα το χρόνο έχουμε, θα το κάνω. Ναι, το έχουμε προτείνει. Δεν το έχουμε κάνει. Όχι, το έχουμε περιγράψει, λέμε. Το έχουμε περιγράψει. Να περιγράψουμε, και λέτε. Πάνω σε αυτό, ναι, γίνεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση πάνω στο έδαφος των θετικών αποτελεσμάτων που έχουμε και που όλοι αναγνωρίζουν. Να σας πω κάτι. Το κλίμα για μας έχει δυσκολίες. Το ξέραμε. Όταν έχεις μια χώρα που χρεοκόπησε και που με τα μνημόνια έχει υποστεί μια ύφεση τάξης του 25%, δεν μπορεί τα πράγματα να είναι εύκολα. Βρίσκω ευκαιρία τώρα που πίνει νερό. Αλλά τα πράγματα, πράγματα είναι καλύτερα. Ναι. Γιατί από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι σήμερα η Ελλάδα με τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού τα πάει καλύτερα από ό,τι το είπαμε αυτό. Έχει συμφωνήσει. Σύμφωνο. Πάμε τώρα στο νέο τοπίο που ανοίξατε. Και μη μου ζητάτε όχι, δεν σας να σας περιγράψω εγώ χειρισμούς που θα κάνει το οικονομικό επιτελείο υποτσοδρές του Πρωθυπουργού. Εγώ βοηθάω σε αυτή την προσπάθεια. Δεν την υποκαθιστώ. Να καταλάβω κάτι όμως. Ναι. Μιλήσατε για το καινούργιο τοπίο. Βάλατε το θέμα του προσφύγου του Τραμπ και λοιπά, το ανοίξατε το θέμα. Και είναι προφανές. Όποιος έχει μυαλό στο κεφάλι του τα συνυπολογίζει. Ούτε συζήτηση. Αναρωτιέμαι όμως το εξής. Δεν συνυπολογίζουμε δύο βασικά στοιχεία. Επιμένουν ότι θέλουν το δούνο του μέσα και βγαίνει το δούνο του η έκθεση που θα συζητήσει στις 6 και τι λέει. Όχι απλώς δεν είναι μη βιώσιμο. Εξαιρετικά μη βιώσιμο. Και οπωσδήποτε πρέπει να πάρθουν τα μέτρα. Και κάνει και κάτι άλλο. Το αποσυνδέει, και γι' αυτό μιλάω για πολιτική πια, το αποσυνδέει από τα πλεονάσματα. Δηλαδή λέει, δεν με νοιάζει να πιάνει το 3,5% που λέγαμε. Εγώ θεωρώ ότι ως πολιτική που θα λύσει μακροπρόθεσμα το χρέος, που θα έχει βάθος δηλαδή στην οικονομία σου, θα είναι να πάρθουν αυτά τα μέτρα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις και αυτά τα μέτρα, εργασιακά και όλα αυτά τα σκληρά πράγματα που λέει. Άρα έχετε δίκιο που λέτε ότι είναι πια πολιτικό το πλαίσιο, αλλά αναρωτιέμαι ποιοι είναι οι σύμμαχοι και τι δύναμη έχουν σε αυτό το νέο πλαίσιο. Απάντηση, πολύ πιο σύντομη από την ερώτησή σας. Στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, αυτά που λέει το Δουνουτού πιέζουν προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ελάφρυνσης του χρέους στους Ευρωπαίους δανειστές. Και με αυτή την έννοια μας βοηθούν στο να γίνει μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους μετά το 18 με τα μεσοπρόθεσμα. Στο θέμα που αφορά τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις υπάρχει μία συμφωνία υπογεγραμμένη και ψηφισμένη η οποία περιγράφει τι πρέπει να γίνει. Για ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, έχουν ολοκληρωθεί ήδη 77 από τα 80 προαπαιτούμενα και απομένουν αυτά που χθες περιγράφηκαν. Πια κάποια πράγματα στο ενεργειακό,
τα εργασιακά με αιχμή τις συλλογικές συμβάσεις και ένα μικρό κενό που είναι απολύτως γεφυρώσιμο εύκολα για το 2018, για το 2017 έχουμε κλείσει. Επομένως, τις επόμενες μέρες πρέπει να τρέξουν οι πάντες, να βάλουν κάτω τα μολύβια, το κουαρτέτο των δανειστών και η ελληνική πλευρά, για να κλείσουν και τα 80 προαπαιτούμενα, να έχουμε το staff level agreement, όπως λέγεται στην γλώσσα των τεχνοκρατών, δηλαδή τη συμφωνία για την ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης, να επικεντρώσουμε στα μετά το 18, όπου εκεί, με αυτήν την διπλή περιγραφή που σας είπα, τι κάνει ο καθένας εάν πέσει μέσα ο άλλος στις προβλέψεις, το ζήτημα θα πάει στην αντίφαση που διακατέχει τους Ευρωπαίους δανειστές και κυρίως το Σόιμπλε. Θέλουν το Δούνου του οπωσδήποτε στο πιλωτήριο του προγράμματος. Το Δούνου του καθυστερεί και αναβάλει. Έχουμε φτάσει ήδη να έχουμε υλοποιήσει το 80% του μνημονίου, να έχει περάσει πάνω από το 50% της χρονικής διάρκειας του Δούνου του, του προγράμματος. Και το Δούνου του που έχει υπογράψει ότι είναι μέρος του προγράμματος, ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα μετάσχει και δεν έχει βάλει ένα ευρώ. Όχι με ευθύνη της Ελλάδας, αλλά με ευθύνη του ίδιου που καθυστερεί και του κυρίου Σόιμπλε και των στενών του συμμάχων, οι οποίοι λένε θέλουμε το Δούνου του, αλλά δεν μετακινούνται καθόλου προς την πλευρά όσων ζητάει το Δούνου του για το χρέος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να κάνουμε μια σύντομη ερώτηση. Επίσης στο ίδιο πλεύμα. Γιάννη, όχι, έχεις το λόγο. Ναι. Όχι, συγγνώμη, εγώ ήθελα να το συνεχίσω αυτό. Ναι, θέλεις να συνεχίσεις αυτό. Εντάξει, θέλω να βάλω και ένα άλλο ζήτημα. Και θέλω να βάλω το ζήτημα του Ταγιάννη, του κυρίου Ταγιάννη, κύριε Παπαδημούλη. Διότι ο πρόεδρος έχει αρχίσει, εντάξει, ανασκεύασε εκ των υστέρων, έγραψε και ένα tweet στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά όμως μπαίνει ένα ζήτημα. Κοιτάξτε, και δεν σβήνεται όλο αυτό το πράγμα, νομίζω, σαν διάθεση, αν θέλετε, με ένα tweet. Οι δηλώσεις του κυρίου Ταγιάννη ήταν ανιστόρητες και ατυχείς. Του έστειλα επιστολή διαμαρτυρίας χθες το πρωί. Ανασκεύασε γρήγορα αυτές τις ατυχείς του δηλώσεις και για το ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λέγοντας ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας και λέγοντας ότι τον δεσμεύει η απόφαση για την γειτονική χώρα όπως έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Την Τρίτη έχω ένα ραντεβού μαζί του, όπου μαζί με όλα τα άλλα που θα συζητήσουμε για την Ελλάδα, το πρόγραμμα, την ανάγκη του Ευρωκοινοβούλιο να βοηθήσει να κλείσει η αξιολόγηση, θα του θέσω και αυτό το θέμα, επισημένοντάς του ότι ήταν κάτι που δεν βοήθησε ούτε τον ίδιο ούτε το Ευρωκοινοβούλιο. Και το σημειώνω γιατί ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφισαν του φτιάξαν και μια γεωγραφία ότι είναι φιλέλληνας, ξέρει αρχαία ελληνικά. Φάνηκε ότι δεν τα ξέρει τόσο καλά. Είναι θετικό ότι έσπευσε να διορθώσει και να ανασκευάσει γρήγορα, αλλά ο Λεκές μένει. Σύντομη ερώτηση, γιατί με μαλώσατε. Προσδοκίες από τη Σύνοδο της Λισαβόνας. Νομίζω ότι θα είναι μια θετική συνέχεια της Συνόδου της Αθήνας, όπου οι ηγέτες του Νότου, από ένα ευρύ φάσμα, αριστεροί, σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικοί, θα θέσουν στην ατζέντα θέματα ανάπτυξης, συνοχής, ειρήνης, προσφυγικού, αλλαγών ουσιαστικά που χρειάζεται η Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη, κύριε Δαράκη, δεξιοκρατείται και γερμανοκρατείται. Και γι' αυτό μπάζει νερά. Δεν αρέσει στους πολίτες και δικαίως δεν αρέσει. Και επωφελείται από αυτό η ανερχόμενη άκρα δεξιά, η οποία έχει βάλει στην ατζέντα τη διάλυση της Ευρώπης. Έχει τώρα και το φίλο του τον κύριο Τραμπ, ο οποίος υποβοηθά αυτό το σενάριο. Είδατε τι είπε αυτός ο απίθανος, που είναι πιθανό να είναι, λέει, ο υποψήφιος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, ότι θα σορτάρει υπέρ της διάλυσης της Ευρώπης και της διάλυσης του ευρώ. Αυτή την ώρα λοιπόν η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγές. Μία από τις αλλαγές είναι να αρχίσει να μειώνεται μέσω ανάπτυξης και πολιτικών συνοχής το χάσμα βορρά-νότου. Η Σύνοδος του Νότου μπορεί να είναι ένα βήμα προς τα εκεί. Και το γεγονός ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στην Αθήνα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τσίπρα και συνεχίζεται στη Λισαβόνα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Κώστα, αλλά θα συμμετάσχουν εκεί και ο Αναστασιάδης και ο Ραχώη, που είναι στην πολιτική οικογένεια των συντηρητικών, δείχνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Και το κρίσιμο είναι οι 27 να δείξουν ότι όχι απλώς είναι ενωμένοι απέναντι στην πρόκληση του Brexit και στις απειλές του Τραμπ,
για προστατευτισμούς, εμπορικούς πολέμους κτλ. Αλλά ότι βάζουν στην ατζέντα ναι. και κάποιες αλλαγές που χρειάζεται η Ευρώπη. Μία ακόμα και νομίζω ότι το άλλο προσπάθημα δεν έχει ο Γιάννης. Είναι πράγματι αδύναμη η Ευρώπη να αντιδράσει αποτελεσματικά στο ζήτημα της Τουρκίας? Εκεί νομίζω ότι η Ευρώπη δεν είναι αδύναμη. Δεν έχει δείξει την πολιτική βούληση που χρειάζεται. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη να είναι αυστηρότερη απέναντι στο καθεστώς Ερντογάν σε θέματα δημοκρατίας, δημοσίων ελευθεριών κτλ. Ένας από τους λόγους που δεν το κάνει είναι ότι με πολιτική ευθύνη των ηγετών της η Ευρώπη αρνήθηκε να δώσει μια ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό, μοιράζοντας και κατανέμοντας και υποδεχόμενοι 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες μια Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων. Το θεωρώ τραγικό ως Ευρωπαίος πολίτης και Έλληνας πολίτης αυτό το πράγμα, να έχουν αφήσει την Ελλάδα και την Ιταλία να σηκώνουν το βάρος, και επειδή έχουν δώσει υπεργολαβία το προσφυγικό στον Ερντογάν, τον αντιμετωπίζουν πιο ελαστικά από ό,τι πρέπει και χρειάζεται. Επομένως, η Ευρώπη απέναντι στον Ερντογάν χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρή. Και επειδή δεχόμαστε ως χώρα πολιτική επίθεση αυτή τη στιγμή για την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ήθελα να πω τα εξής για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Στην Ελλάδα υπάρχει διάκριση εξουσιών και περιμένω από σύσσωμη την Ευρώπη και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αυτή τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου να το υπερασπίσουν για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα, απέναντι σε μια επιθετική ρητορική Άλιστα. από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.